Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ευμελτηρίου Αρκαδίας θα έχουμε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα. Θα έρθουν τραπεζικοί διαμεσολαβητές διαπιστευμένοι από την Τράπεζα της Ελλάδας οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν τις δυνατότητες που έχει κάποια επιχείρηση να κάνει μια ρύθμιση με τα δάνειά του μέσω του θεσμού του τραπεζικού διαμεσολαβητή. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο, δεν έχει υπάρξει πάλι στο νομό μας. Εμείς περισσότερο μας ενδιαφέρει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις ότι υπάρχει αυτή η εναλλακτική επιλογή και για κάποιες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μας να συμβληθούν με ένα γραφείο τραπεζικών διαμεσολαβητών και να μπορέσουν να, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ξέρετε τι γίνεται. Όταν πάει κάποιος στην τράπεζα ως μονάδα, ας το πούμε, και συζητήσει για ρυθμίσεις, οι τράπεζες κατά πάγια τακτική δεν του παρουσιάσουν όλα τα δεδομένα, όλες τις δυνατότητες που έχουν για να μπορέσουν να του κάνουν την αντίστοιχη ρύθμιση. Μέσω του θεσμού αυτού λοιπόν και μέσα από εξειδικευμένους ανθρώπους θα μπορέσει κάποια επιχείρηση να παρουσιάσει ένα business plan, να παρουσιάσει κάποια στοιχεία μέσα από τα οποία να προκύπτει ποια είναι η πραγματική του δυνατότητα, τι μπορεί πραγματικά να πληρώνει κάθε μήνα, ας πούμε. Ούτως ώστε να πάει να διεκδικήσει με την τράπεζα να φτιάξει μια τέτοια ρύθμιση που να μπορεί να την αποπληρώσει και να μην έχουμε πάλι σε 2-3 μήνες, ας πούμε, δεν μπορώ να πετύχω τη συγκεκριμένη ρύθμιση, να μπορέσω να ανταποκριθώ στη συγκεκριμένη ρύθμιση που πέτυχα. Υπάρχει ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, η διάθεση από την πλευρά του Έλληνα, του τρεπολιτσιώτη επιχειρηματία για κάτι τέτοιο? Βλέπετε να συσπηρώνονται ή λειτουργούν κατά μονά σε τέλει? Κοιτάξτε να δείτε, έχετε δίκιο σε μεγάλο βαθμό και για μας είναι και ένα παράπονο αν το θέλετε, ενώ τους προσφέρουμε μια σειρά από δυνατότητες και άνευ τιμήματος θα έλεγα, δεν τα παρακολουθούν όλοι οι επιχειρηματίες. Ξέρετε, το είπα και προχτές, ο κόσμος έχει αφαιθεί στη μυρολατρεία και στη μιζέρια σε μεγάλο βαθμό. Εμείς έχουμε χρέος σαν φορέας της επιχειρηματικότητας ως Επιμελητήριο Αρκαδίας να τους παραθέτουμε όλες τις δυνατότητες που μπορούν να έχουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Είμαι σίγουρος ότι και το συγκεκριμένο ζήτημα με τους τραπεζικούς διαμεσολαβητές δεν αφορά σε όλους, γιατί κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικό ρυθμό. Πρώτα-πρώτα για να πας σε αυτή τη ρύθμιση θα πρέπει το δάνειό σου να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο. Αλλά δεν θα πρέπει να είναι τόσο πολύ ληξιπρόθεσμο ούτως ώστε να είναι σχεδόν παρατημένο να έχει καταγραφεί ως κόκκινο δάνειο. Αυτό που είναι σαν κόκκινο δάνειο θα πρέπει να έχει μία άλλη αντιμετώπιση. Από δικηγόρους, με τον νόμο Κατσέλη, με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με μια σειρά από τέτοιους άλλους τρόπους αντιμετώπισης που υπάρχουν. Οι άνθρωποι λοιπόν που θα έρθουν και θα ασχοληθούν, που χρωστάνε μία-δύο δόσεις, που δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο το δάνειό τους, ενδεχομένως να μπορέσουν να πετύχουν μία ρύθμιση. Που να σας πω και κάτι άλλο, αν πετύχεις μία ρύθμιση στα δάνειά σου, ενδεχομένως να μπορέσεις να πληρώσεις το ΦΠΑ σου και τον ΟΑΕ, γιατί αν δεν έχεις πληρώσει τον ΟΑΕ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, χάνεις και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη δική σου και της οικογένειάς σου, όπως επίσης αν δεν έχεις πληρώσει το ΦΠΑ και το φόρο εισοδήματος, κινδυνεύεις να πας και φυλακή. Αν βάλεις λοιπόν τα δάνειά σου σε μία σειρά, και ένα κομμάτι από αυτό μπορέσεις και με ένα κομμάτι από αυτό που θα ελαφρυνθείς σε μηνιαία δόση μπορέσεις και πληρώσεις κάποιες υποχρεώσεις στον ΟΑΕ και στην
εφορία και στο ΙΚΑ, ενδεχομένως σε βάθος χρόνου να μπορέσεις να επιβιώσεις και να μην υποστείς όλες αυτές τις συνέπειες, τις δυσμενέστατες που ζούμε στο χώρο μας και στο χώρο των επιχειρήσεων. Είναι άσχημα τα πράγματα εδώ στην Τρίπολη για τους επιχειρηματίες. Βλέπετε ότι υπάρχουν κόκκινα δάνεια, βλέπετε ότι ανταπεξέρχονται να αισιοδοξούν. Ποια είναι η γνώμη σας? Είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα, δυστυχώς. Ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος το παλεύει. Εμείς ως φορέας επιχειρηματικότητας οφείλουμε να δίνουμε τον αισιόδοξο τόνο, αλλά για να μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα πρέπει να συσπυρωνόμαστε, όπως ακριβώς είπατε. Πρέπει ο κάθε επιχειρηματίας ή κάθε επιχείρηση να αλλάζει τον προσανατολισμό της, να φτιάχνει καινούριο σχέδιο επιχειρηματικό ενδεχομένως, να αλλάζει ακόμα και το αντικείμενο της εργασίας της πολλές φορές, αν πραγματικά, ας πούμε, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Όπως γνωρίζετε, ο κλάδος της υποδομής, ας πούμε, είναι στο μηδέν. Δεν μπορεί να έχεις ένα εργοστάσιο αυτή τη στιγμή και να φτιάχνεις οικοδομικά προϊόντα, ας πούμε, και να περιμένεις ότι θα ανακάμψεις. Θα πρέπει να διαφοροποιήσεις το προϊόν σου, θα πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα και συγχρόνως να αφήσεις και ένα κομμάτι που να κάνει για τις λίγες οικοδομές αυτές που γίνονται. Αυτά τα πράγματα προσπαθούμε να περάσουμε σαν επιμελητήριο στα μέλη μας, ας πούμε, και θεωρώ ότι αρκετοί μας παρακολουθούν, αρκετοί έρχονται και αρκετοί προσαρμόζονται στις καινούργιες συνθήκες. Αλλά αυτό που είναι βέβαιο, ότι όποιος δεν προσαρμοστεί, δεν αλλάξει τρόπο σκέψης, ειδικά στις επιχειρήσεις, δεν έχει αύριο.